centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα κύριε Ματσούλη, αληθώς Ανέστη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Η Μεσοποταμία θα αναστηθεί αύριο. Αύριο. Η απόφαση που πάρθηκε πριν 13 μέρες έλεγε, πριν 9 μέρες έλεγε ότι για προληπτικούς λόγους συνεχίζεται τέλος πάντων η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία λύγει χωρίς εκ νέου άλλη απόφαση, Παρασκευή 24 Απριλίου, 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί, δηλαδή αύριο 6 ώρα το πρωί, 6 και 1 λεπτό όλοι μπορούν να φύγουν. Δεν μπορούν να φύγουν μάλλον. Δεν μπορούν, γιατί υπάρχει γιατί... το 8-8. Υπάρχει το 8-8. Σωστό. Δεν θα υπάρξει, δηλαδή είμαστε βέβαιοι κύριε Σαββόπουλε ότι δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα. Κύριε Νατσούλη, να ξαναπούμε ότι με τη δεύτερη ανανέωση και παράταση της έκτακτης ανάγκης για τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας έχουμε πει και εμείς ότι είχαμε τις αντιρρήσεις μας με την έννοια βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανένα νέο περιστατικό και θετικό κρούσμα από τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, θεωρούσαμε ότι δεν θα υπάρχει ανανέωση. Τέλος πάντων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε για προληπτικούς λόγους, όπως γράφει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκ νέου μία παράταση 10 ημερών και λέει ξεκάθαρα στην απόφαση αυτή ότι χωρίς άλλη απόφαση η περίοδος της έκτακτης ανάγκης του δεκαημέρου λύγει Παρασκευή 6 ώρα το πρωί 24 Απριλίου. Μάλιστα. Αυτό γράφει η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και σύμφωνα με αυτό εννοείται ότι και εφόσον δεν έχουμε απολύτως κανένα άλλο για αποδημοτική ενότητα, δεν υπάρχει δηλαδή, από τις 3 Απριλίου υπάρχει ένα, το τελευταίο που ήταν θετικό όσον αφορά το τεστ και το οποίο είχε μια συγγένεια με ένα πρόσωπο τέλος πάντων. Ήταν, θα λέγαμε, το άμεσο οικογενειακού περιβάλλον. Το άμεσο οικογενειακού και δεν ήταν κάτι καινούριο και ορφανό. Και το μάλιστα έχει πάρει και εξιτήριο η συγκεκριμένη κυρία, έχει πάει στο σπίτι της. Δεν έχουμε δηλαδή από τις 3 Απριλίου, δεν έχουμε κανένα άλλο για όλη τη δημοτική ενότητα. Μιλάμε για τα 6 δημοτικά διαμερίσματα. Όπως επίσης τις τελευταίες... Άρα λίγη αυτή η πραγματικά πολύ μεγάλη περίοδος. Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη. Περάσανε πολύ δύσκολα πολλοί συμπολίτες μας, τώρα να μην ξανααναφερθούμε. Όχι. Ήταν απλά κάτι το οποίο είναι και για εσάς μια ανακούφιση, κύριε Σαββόπουλε. Κύριε Νατσούλη, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας. Και για τους συμπολίτες μας και για εμάς που παίρναμε κάποιες αποφάσεις, που εισηγούμασταν. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία γιατί μέσα στα 6 χωριά υπήρχαν και 3 χωριά τα οποία δεν είχαν κανένα απολύτως βεβαιωμένο κρούσμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θεωρώ πρωτοτυπία το να μπαίνει καραντίνα ένα δημοτικό διαμέρισμα το οποίο να μην έχει ούτε ένα βεβαιωμένο κρούσμα. Και να δίνεται παράταση και σε αυτά τα δημοτικά διαμερίσματα και να ταλαιπωρούνται όλοι οι πολίτες εκεί του Δήμου Νεστορίου γιατί έπρεπε να κάνουν του Δήμου, του πρώην Δήμου Μεσοποταμίας Ακριτών, οι οποίοι έπρεπε να κάνουν ολόκληρο κύκλο. Αλλά τέλος πάντων εμείς οφείλουμε να ακούμε τις εντολές και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας, η οποία αυτή διαχειρίζεται από την αρχή την όλη κρίσιμη κατάσταση. Εμείς έχουμε κάνει κατά καιρούς επιστολές, ζητούσαμε κάποια έκτακτα μέτρα από τις 15 Μαρτίου. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχαν τα οριζόντια μέτρα για όλη την Ελλάδα, τα οποία φαίνεται και μάλιστα υπάρχουν έτσι απτά τα αποτελέσματα αυτών όλων των μέτρων. Υπήρχαν και τα έκτακτα μέτρα από τις 31 Μαρτίου για την ΠΕ Καστοριάς. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο με την έννοια ότι εδώ και 7-24 ώρα δεν υπάρχει απολύτως κανένα νέο κρούσμα για την περιοχή. Αυτό είναι, πρέπει να το τονίζουμε, το λέγαμε και χθες. Ολόκληρες μέρες, ναι. Είναι τόσες μέρες χωρίς νέο κρούσμα η Καστοριά, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Μία εβδομάδα, ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, ας πούμε. Και πρέπει να πούμε ότι είναι και απόρρια, γιατί αυτό μας έλεγε και ο κύριος Παπαδόπουλος χθες, των σκληρών αυτών μέτρων και της παράτασης. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βιώνουμε τώρα είναι και το αποτέλεσμα των παρατάσεων, τόσο για τον νομό όσο και για τη Μεσοποταμία. Κοιτάξτε, η Μεσοποταμία, κύριε Νατσούλη, στην παράταση φαίνεται το αποτέλεσμα της καραντίνας. Όταν στην καραντίνα δεν έχουμε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, είναι λογικό ότι στην παράταση δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Δηλαδή στο πρώτο διάστημα της έκτακτης ανάγκης στο 14ήμερο δεν υπήρχε κάποιο νέο κρούσμα. Εκείνο το κρίσιμο διάστημα ήταν αποτέλεσμα του προηγούμενου 14ημέρου. Δηλαδή η παράταση δείχνει τα αποτελέσματα του πρώτου 14ημέρου που δεν υπήρχε κανένα κρούσμα. Ήταν λογικό δηλαδή. Πάντως ο κ. Παπαδόπουλος είπε χθες, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι εάν τα πιο σκληρά μέτρα για την Καστοριά, όσο και αν πονούσαν αυτά, τα παίρνανε όταν τα ζητήσαμε, στην Καστοριά θα είχαμε και λιγότερα κρούσματα και πιθανόν λιγότερους νεκρούς.
Δεν ξέρω αν στερνίζεστε και αυτή την κατάσταση τώρα που τελειώνουμε από αυτή την ιστορία. Δεν σας άκουσα τι ρωτήσατε. Δεν ξέρω αν εστερνίζετε, λέω, αυτή την άποψη τώρα που τελειώνουμε, γιατί σε όλους ασκήθηκε κριτική, αν έπρεπε, δεν έπρεπε, τι έπρεπε να κάνετε κτλ. Τώρα που είμαστε προς το τέλος, πιστεύετε κι εσείς ότι αν τα μέτρα αυτά, όπως λέει ο κ. Παπαδόπουλος, τα παίρνατε τη μέρα που τα ζητήσατε, ναι, θα είχαμε λιγότερα κρούσματα στην Καστοριά? Δεν είμαι ειδικός για μια ακόμη φορά. Να ξαναπώ ότι είμαι πολύ καλός με τους αριθμούς. Όταν 15 Μαρτίου είχαμε ζητήσει κάποια επιπλέον μέτρα, σχεδόν, όχι σχεδόν, σύσσωμοι όλοι οι θεσμικοί φορείς, από τους βουλευτές, ο ίδιος εγώ προσωπικά, ζήτησα να μην συμμετέχουν στο τελικό κείμενο και δεν ήθελα να μπω σε μια διαδικασία να υποχρεώσω ή να ζητήσω από τους δύο βουλευτές στην σύσκεψη που έγινε 15 Μαρτίου στο αμφιθέατρο της ΠΕ. Ζητούσαμε κάποια επιπλέον μέτρα, ζητούσαμε να κηρυχθεί ο νομός σε μια έκτακτη ανάγκη. Γιατί από τους αριθμούς και μόνο τότε ήταν 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Καστοριά, εκ των οποίων τα 7 αφορούσαν προσωπικό του νοσοκομείου, ναι, και είχαμε ήδη 2 θανάτους από τους 4 που ήταν πανελλαδικά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αυτό και μόνο, και βλέποντας κάποιες εικόνες στις γειτονικές χώρες, κυρίως στην Ιταλία που ήταν σε έξαρση η όλη εξέλιξη της επιδημιολογίας του κορονοϊού, αλλά και στην Ισπανία, μα δημιούργησε μια έντονη ανησυχία, ένα προβληματισμό και ένα φόβο και συντάξαμε αυτό το κείμενο. Από εκεί πέρα φαίνεται, και το βλέπω αυτό έχοντας εδώ και 10 μέρες τα επίσημα στοιχεία του ΕΔΗ με εμπιστευτικό email, φαίνεται ότι και τα μέτρα τα πρώτα, το κλείσιμο των σχολείων, το κλείσιμο των καταστημάτων, αλλά και η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Καστοριά απέδωσαν αυτό που λέμε, απέδωσαν ως μέτρα, γιατί βλέπουμε ότι στην Καστοριά έχει μηδενιστεί ο αριθμός των κρουσμάτων το τελευταίο 7ήμερο. Μάλιστα. Πιστεύω και τώρα ότι θα έπρεπε από τις 15 Μαρτίου να είχαμε επαρθεί κάποια πιο ειδικά μέτρα για την πιέψη των Καστοριάς και τώρα ασφαλώς θα είχαν ίσως κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σημασία έχει όμως ότι δεν είναι καλό να κάνουμε αναφορές στο τι δεν έγινε το προηγούμενο 10ήμερο, 20ήμερο, αλλά το τι πρέπει να γίνεται από σήμερα και πέρα. Σωστά, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή η ερώτηση γίνεται και αυτή η συζήτηση γίνεται γιατί ενδιάμεσα υπόθηκαν πολλά και έλεγε ο καθένας ότι κακό ζητήσατε ή κακό είπατε. Κατηγορηθεί από πολλούς. Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω τώρα που πάμε προς το τέλος, εάν αισθάνεστε μια. Κύριε Νατσούλη, ναι, κύριε Νατσούλη, νομίζω ότι θα έρθει η ώρα, ναι, όταν λήξουμε το καλό, δεν ξέρω σε, ναι, πόσες μέρες, σε 15, 20, ναι, 25 μέρες, ο καθένας με το θάρρος της γνώμης των οποίων διακρίνει, να μπορεί να πει την άποψή του. Καλό θα ήταν και το λέω έτσι με όλη την εντυμότητα που με διακρίνει. Ότι αυτοί που τώρα σήμερα μας κατακρίνουν και κυρίως αυτοί που τέλος πάντων έχουν ασχοληθεί και με τα κοινά, θα ήταν πιο έντιμο από πλευράς τους να ασκούσαν αυτή την κριτική και να διατυπώναν αυτή την άποψη 15 Μαρτίου όταν είχαμε κάνει εμείς αυτή την επιστολή. Γιατί το να βγαίνει κάποιος μετά από 40 μέρες όταν έχουν μηδενίσει τα κρούσματα. Εκ του αποτελέσματος λέτε, ναι. Όταν έχουν μηδενίσει τα κρούσματα και να ασκεί μια κριτική, το να ασκήσει κριτική κάποιος ο οποίος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή κάποιος συμπολίτης μου από τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας που ξέρετε πολύ καλά είναι ο τόπος καταγωγής μου, εγώ θα τον δικαιολογήσω γιατί ο άνθρωπος πέρασε δύσκολες στιγμές. Αλλά όταν ακούμε κριτικές από κάποιους οι οποίοι δεν διαμένουν στην Καστοριά 40 μέρες μετά την έναρξη του φαινομένου ασκώντας κριτική έτσι σκληρή κριτική, το θεωρώ τουλάχιστον ανέντιμο από πλευράς όποιον ασκούν αυτή την κριτική εκ του αποτελέσματος όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Νατσούλη. Έχετε... Και δεν μιλάω για τους απλούς συμπολίτες οι οποίοι τους δίνουν απολύτως. Μιλάτε δίκιο... για κάποιους εκλεγμένους. Δεν μιλάω. Μιλάω για κάποιους οι οποίοι τέλος πάντων την τελευταία εβδομάδα εμφανίστηκαν και να ασκούν κριτική στα θεσμικά όργανα τα οποία είχαν ζητήσει από τις 15 Μαρτίου κάποια επιπλέον μέτρα με σκοπό να προστατεύσουν την υγεία των συμπολιτών. Μπορείτε να μιλήσετε και πιο ανοιχτά αν θέλετε. Ευθέως. Δεν χρειάζεται. Ο καθένας έχει την απλή λογική και μπορεί να καταλάβει για ποιους μιλάω, κύριε Νατσούλη. Και δεν μιλάω για τους απλούς συμπολίτες. Ήταν πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, 15 Μαρτίου, βλέποντας ότι επιδημιολογικά. Μεταξύ άλλων, μιλάτε και για τον κύριο Τσιφλικιώτη που είχε μιλήσει για αναλύστα. Δεν μιλάω για κανέναν. Σας έχω πει. Από εκεί πέρα, όποιος έκανε κριτική τις τελευταίες 10 μέρες και δεν τοποθετήθηκε 15 Μαρτίου όταν είχαμε πάρει εμείς αυτή την απόφαση, το θεωρώ τουλάχιστον ανέντιμο από πλευράς του. Και αναφέρομαι στον κύριο Τσιφλικιώτη γιατί είχε κάνει μια ανάρτηση, όπως ξέρετε, και τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας. Είχε μιλήσει για λαλίστα τους τοπικούς άρχοντες που δεν βγαίνουν τώρα να υπερασπιστούν την παράταση της καραντίνας. Να ξαναπώ, κύριε Νατσούλη, θα ήταν πιο δίκιο όσοι κάνανε δηλώσεις το τελευταίο δεκαήμερο να βγαίνανε 15 Μαρτίου μετά την δημόσια επιστολή, ναι, της, δημόσια αποστολή της επιστολής, την οποία συντάξαμε όλοι θεσμικοί
παράγοντες εκείνη τη χρονική δύσκολη στιγμή να βγαίνανε και να λέγανε αυτά που είπαν την τελευταία εβδομάδα. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Όσοι κάνανε δηλώσεις τις τελευταίες 7 μέρες και τοποθετηθήκανε, βλέποντας ότι τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί στην Καστοριά, δεν μιλάμε για απλούς πολίτες οι οποίοι βιώσανε δύσκολες καταστάσεις. Yeah. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι τους έχουν τελειώσει τα λεφτά. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν δυσκολευτεί πραγματικά και συνεχίζουν να δυσκολεύονται. Και οφείλουμε εμείς ως θεσμικοί παράγοντες, είτε αυτοί λέγονται αυτοδιοικητικοί πρώτου ή δεύτερου βαθμού όπως είμαστε εμείς, είτε περιφέρεια, είτε κεντρικό κράτος, να είμαστε δίπλα τους, να τους συμπαρασταθούμε και να τους βοηθήσουμε σύμφωνα με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Από εκεί πέρα δεν θέλω να συνεχίσω αυτό. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά, ας πούμε, βιώσαμε όλοι εδώ στην Καστοριά με μεγάλη δυσκολία. Θέλω να ξαναζητήσω συγγνώμη από αυτούς τους συμπολίτες μας που πιθανόν να έχουμε κάνει κάποια λάθη, σίγουρα έχουμε κάνει κάποια λάθη. Και εμείς είχαμε την ευθύνη των πράξεων μας. Δεν ήταν εύκολο ως διαχείριση, κύριε Νατσούλη. Βλέποντας εικόνες από την γειτονική Ιταλία, αυτό και μόνο ως εικόνα, η οποία ήταν σίγουρα κάτι το οποίο το βιώσαν οι διπλανοί μας οι γείτονες, αυτό και μόνο αποτελούσε ένα πολύ μεγάλο ανησυχητικό στοιχείο. Μας λέγανε τότε λοιπόν 15 Μαρτίου ότι κάθε 7 με 10 μέρες δεκαπλασιάζονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ακριβώς. Και μιλούσαν για μια θνησιμότητα πολύ μεγάλη σε ηλικιωμένους πληθυσμούς. Αυτό και μόνο αποτελούσε μια ανησυχητική κατάσταση και είδαμε μια παγκόσμια πανδημία όπου σοβαρές προηγμένες χώρες όπως Σουηδία, όπως Γερμανία, όπως Ισπανία, όπως Αμερική, όπως Αγγλία, δηλαδή πράγματα τα οποία πραγματικά εμάς μας ανησύχησαν. Το γεγονός ότι μηδένισε η περιοχή της Καστοριάς και ότι η Ελλάδα γενικά σε όλη την επικράτειά της έχει ένα από τα καλύτερα στατιστικά στοιχεία, αυτό είναι αποτέλεσμα όχι της προσπάθειας εδώ των τοπικών παραγόντων. Είναι ασφαλώς η προσπάθεια κάτω που έγινε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από τον ΕΟΔΗ, από τον Υπουργό Υγείας, τον Υφυπουργό Υγείας, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέγαμε εμείς από τις 15 Μαρτίου, ότι επιδημιολογικά είμαστε πολύ πιο μπροστά, 10 μέρες υπολογίσαμε, από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Και θεωρούσαμε ότι από τη στιγμή που παίρνονται οριζόντια κάποια μέτρα για την Καστοριά, θα έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα επιπλέον για να περιορίσει τη διασπορά του κορονοϊού. Αυτό πάρθηκε μετά από 10-12 μέρες, το οποίο και αυτό φαίνεται, όχι φαίνεται, έχει, το βλέπουμε ότι έχει αποτελέσματα. Έχουμε 80-82 επιβεβαιωμένα κρούσματα, κύριε Ματσούλη. Και έχουμε εδώ και 7 μέρες απολύτως μηδενίσει αυτή αυτό, την κατάσταση. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και πολύ αυτό είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα έχει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουμε αυτό που λέμε να υπάρχει μια επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, γιατί όλα είναι σταματημένα, το ξέρετε. Δεν είναι μόνο βέβαια στην Καστοριά σταματημένα, αλλά στην Καστοριά και για ειδικούς λόγους όπως είναι η μεγάλη κρίση που παρουσιάζεται στον κλάδο της Γούνας. Είναι και ο τουρισμός ο οποίος θα θυχτεί άμεσα, ήδη έχει θυχτεί. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε σαν τοπικοί για την επόμενη μέρα. Παράγοντες για να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση της περιοχής. Και οι επιχειρήσεις που ήταν στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας και αυτές χρειάζονται μια ενίσχυση. Δεν μπορούσαν να βγουν. Και ένα ειδικό καθεστώς. Το κράτος άμεσα να τους αποκαταστήσει. Είναι, δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι οποίοι τέλος πάντων ευτυχώς στην τελευταία απόφαση βρέθηκε. Δόθηκε αυτή η ασφαλιστική δικλίδα και μπορέσανε και διεκπεραιώσανε μέχρι στιγμής αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει όσον αφορά τις αγροτικές τους καλλιεργητικές φροντίδες. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που ειδική μέρημνα για τα καταστήματα που επλήγησαν μέσα στην Ελλάδα. Πάντως δεν είναι μόνο και η σκληρή κριτική, όπως την είπατε, και άδικη κριτική ορισμένων, αν και εδώ όλοι έχουν καταλάβει. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Μας στέλνουν εδώ εγώ μηνύματα 9-9 στα κεραμίδια. Όταν κάνει κάποιο κριτική 40 μέρες μετά. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει το θάρρος να το έχει κάνει εκεί τη χρονική στιγμή. 15 Μαρτίου, όχι, όταν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία γινόντουσαν 8 και 9 καθημερινά. Τότε απλά λέω, κατάλαβαν όλοι ποιον εννοείται, γιατί στέλνουν μηνύματα εδώ, παράγοντας που δεν κατοικεί εδώ, 9-9 στα κεραμίδια. Δεν λοιπόν, είπα τίποτα, όχι. Μην φωτογραφίζετε κανένα. Λοιπόν, πάμε. Έχετε όμως, πέρα από όλα αυτά, έχετε και καλά λόγια και μας στέλνουν μηνύματα τώρα και από την περιοχή της και προσπάθησε πάρα πολύ, μπράβο του. Υπάρχει και αυτή η άποψη, για να μην ξεχνιόμαστε, εντάξει. Εντάξει, προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε, κύριε Νατσούλη, σε κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, δεν υπήρχε ιστορικό, σύμφωνα με το ένστικτο και αυτό που είχαμε ως πληροφορία. Ναι. Ότι έχουμε... κάνει λάθη, σίγουρα έχουμε κάνει. Συγχαρητήρια. Τέτοια μηνύματα είναι πολλά. Είναι πολλά. Ασκείτε κριτική. Όταν ασκείς διοίκηση, θα ακούσει και τα θετικά και τα αρνητικά. Να είναι καλά όσοι λένε και καλά λόγια, αλλά και όσοι ασκούν κριτική. Είναι λογικό να ακούς κριτική σε μια δύσκολη περίοδο όπου έχεις πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους, δεν έχουν την δυνατότητα την οικονομική να πάρουν κάποια πράγματα, δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, είναι χωρίς λεφτά. Όλα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Δεν είναι.
προσπαθούμε από εδώ και πέρα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε αυτούς τους συνανθρώπους να πάμε σε και δύο, να δούμε καλύτερες μέρες για την περιοχή της Αστουριάς. Σε 2-3 βασικά πράγματα. 6 ώρα το πρωί λύγει αύριο η ιστορία της Μεσοποταμίας. Και στα... επανέρχεται στο καθεστώς όλης της ΠΕΕΨΟΝ Καστοριάς. Η οποία είμαστε μέχρι 27 του μήνα. Εδώ ακούμε είμαστε για ομαλοποίηση κατάστασης 4 Μαΐου, αν θα δούμε αν θα γίνει και εκεί. Μετά τις 27, τι έχουμε για την ΠΕΕΨΟΝ Καστοριάς μέχρι τις 4. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που θα το πει ο κύριος Χαρδαλιάς, φαντάζομαι, την ίδια μέρα. Δηλαδή, αυτοί έχουν τις καμπύλες. Εντάξει, λέμε για τη Μεσοποταμία. Μετά τις 27 για την Καστοριά, τι? Καταρχήν, η Καστοριά έχει αφαιρεθεί το Β4, Β5, Β6. Το Β4 εξυπηρετείται μέσω του βοήθεια στο σπίτι. Ναι. Λείπει η άθληση. Ναι. Και έχει το απογορευτικό της κυκλοφορίας το 8x8. Να πω και λοιπόν την άποψή μου για το απογορευτικό της κυκλοφορίας το 8x8. Θεωρώ ότι το 8 ειδικά το πρωί είναι πολύ αργά ως ώρα, γιατί περιορίζει τη μετακίνηση πολλών έτσι επαγγελματιών όπως είναι οι κτηνοτρόφοι. Ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να πάει 8 η ώρα. Οι κτηνοτρόφοι λένε μεσημέριασε. Είναι κτηνοτρόφοι, είναι αυτοί που μεταφέρουν τα ψωμιά, οι αρτοποιοί. Δεν μπορεί να πηγαίνει 8,5 ώρα το ψωμί άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ξέρω τελικά, πιστεύω ότι θα αρθεί το 8x8, γιατί ούτως ή άλλως μετά τις 8 το βράδυ δεν βλέπω να κυκλοφορεί. Πιστεύετε ότι μετά τις 27 μπορούμε να πάμε στα πανελλαδικά μέτρα και σαν Καστοριά και σαν... Λογικά ναι, έχοντας ας πούμε μια καμπύλη η οποία 15 μέρες δεν έχει φέρει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, λογικά θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά τα φυσιολογικά, σε όλες τις κλίμακες που αφορά όλο τον ελλαδικό χώρο. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω. Επαναλαμβάνω γιατί... να ξαναπώ, κύριε Ματσούλη, για να μην δεν είμαι ειδικός. Ναι. Όσον αφορά, ο ΟΔΗ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Υγείας έχει συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία για όλη την Ελλάδα και βλέπει κάποια πράγματα. Δηλαδή από εκεί και πέρα αυτοί θα αποφασίσουν. Θεωρώ όμως ότι η κατάσταση στην Καστοριά είναι σε πολύ καλό σημείο. Επαναλαμβάνω και μια ακόμη φορά ότι εδώ και 7 μέρες δεν έχουμε κανένα νέο κρούσμα για την περιοχή της Καστοριάς, όταν κάποιες μέρες είχαμε και 5 και 6 καθημερινά πριν 15-20 μέρες. Και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον ΕΟΔΗ στα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει μετά τις 27 Απριλίου, το οποίο θα αφορούν και την πίεση των Καστοριών. Διαβάζουμε πάντως σε κάποια πανελλαδικά δηλαδή, δημοσίευματα. Το 8x8, ναι. Ουσιαστικά κύριε Ματσούλη, δηλαδή τι λείπει τώρα από την Καστοριά? Λείπει αυτό που ζητάνε πολλοί, επειδή είναι πάρα πολλές μέρες μέσα στο σπίτι τους, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να αθληθούν έστω και 1-2 μέρες την εβδομάδα, και είναι λογικό το αίτημά τους. Έχοντας κάποιες αποστάσεις ασφαλείας, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια αθλητική δραστηριότητα, έχει μια δυσκολία, είναι ο γύρος της λίμνης, είναι οι δύο παραλίες, η βόρεια και η νότια, είναι κάποιες άλλες περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν αιτήματα τώρα, ας πούμε, από φιλικές οικογένειες, οι οποίες έχουν παιδιά που αθλούνται και λέει μπορεί να πάει στο γήπεδο σε ένα χωριό να αθληθεί. Ναι. Δεν μπορεί με το ισχύον καθεστώς και ρωτάω εγώ γιατί να μην μπορεί να πάει. Mm-hmm. Δηλαδή μένει ένας, ας πούμε, στο χιλιόδεντρο. Και θέλει το παιδί να πάει στο γήπεδο και θα είναι μόνος του να κάνει 10 γύρους, να κάνει γυμναστική. Γιατί να μην την επιτρέπεται? Εντάξει, όταν πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ 50 άτομα με μια απόσταση που λέει. Για να μην πούμε για τις εκκλησίες. Δηλαδή, ας πούμε, είναι για να μην πούμε για τις εκκλησίες και το τι τραβήξαμε για αυτό το διάστημα επίσης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά το γεγονός ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε έστω και τέλος πάντων μετά τις 27. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί διαβάζουμε δημοσιεύματα πανελλαδικά και σοβαρά σας. Διαβάζει και εγώ, κύριε Ματσούλη. Που λένε στο τέλος μια παράγραφο ότι το χώρο όπως Καστοριά και τα λοιπά. Θα το δούμε, θα το δούμε. Δεν το ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να το ζήσουμε και αυτό. Από το κέντρο επιχειρήσεων από κάτω, κύριε Ματσούλη. Αυτοί βλέπουν τους αριθμούς, δεν τα έχουμε εμείς συγκεντρωτικά. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτοί βλέπουν αριθμούς με πιέσεων και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα. Τι να πω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εδώ με την ευκαιρία, γιατί ξανατονίζω το γεγονός ότι μπήκε μια δημοτική ενότητα με 6 δημοτικά διαμερίσματα σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 24 μέρες δεν έχει συμβεί ποτέ πανελλαδικά. Ποτέ πανελλαδικά με 5.500 ανθρώπινες ψυχές. Θέλω να ευχαριστήσω, πέραν όλων των άλλων που ευχαριστώ συνέχεια, την αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς, γιατί πραγματικά με τη συνεργασία τους μπορέσαμε και λύσαμε. Με ασφάλεια, σύμφωνα με αυτούς πάντων προέβλεψης. Γιατί αν δεν υπήρχε, ας πούμε, αυτό που λέμε η συνεργασία, καλοπροαίρετη έτσι στάση όσον αφορά στο να λυθούν κάποια θέματα, θα είχαμε πάρα πολλά δημοτική ενότητα Μεσοποταμίας. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, δεν είναι ούτε Δραγασιά, ούτε Δαμαστινιά, ούτε Εχήνους. Είναι μια δημοτική ενότητα ζωντανή. Με πολλούς συμπολίτες μας, με 26 δημοτικά διαμερίσματα, είναι μια έκθεση που έχει 40.000 στρέμματα και ξανατονίζω, δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή,
ήταν κάτι, δηλαδή η απόφαση τη Γενική Γραμματεία Πολιτεία ήταν μόνο μία λέξη. Και δεν θέλω να την πω τη λέξη. Εγώ ότι θεωρώ ότι ήταν μια κατάσταση που έπρεπε να έχει. Δεν έλεγε και μετά ότι να ληφθούν μέτρα, ξέρω εγώ, όσον αφορά το ελάχιστο όσον αφορά του κτηνοτρόφου. Δεύτερη στην παράθεση, αυτό που ζητούσαμε τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος της Καστοριάς και ο βουλευτής της Καστοριάς το έχει ζητήσει για την εξυπηρέτηση για τις ελάχιστες καλλιεργητικές φροντίδες των αγροτών. Τίποτε άλλο. Το πώς θα πάρουν τα τρόφιμα, το πώς θα εξυπηρετούνται, το πώς θα πάρουν τα φάρμακα, το πώς θα βγάλουν τα λεφτά από το ATM, γιατί κάποιους τελείωσε τα λεφτά. Φυσικά. Έχουν επιβλία, άρα δεν έχουν ούτε κάρτες ούτε τίποτε. Οι περισσότεροι διανομής κατοίκων δεν είχαν κάρτες για να μπορέσουν. Δεν είχαν μάλλον τα μηχανάκια αυτά τα οποία μπορούν να. Τα αφόρητα δεν χρειαζόταν να τα. Υπήρχαν πραγματικές αντικειμενικές δυσκολίες. Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων όλη τη Καστοριά, αλλά ιδιαίτερα τη Δημοτική Ενότητα που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Το βοήθεια στο σπίτι. Όλοι οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι τρέξανε. Μιλάμε δηλαδή για μια συλλογική προσπάθεια. Παρόλα τα προβλήματα που συνεχίζουν, παρόλο που πολλοί δικαίως συμπολίτες μας, δικαίως τους αναλέω, ασκούν κριτική έντονη προς όλα τα πρόσωπά μας, θεωρώ ότι με μια έτσι πολύ θεωρώ μεγάλη, να το πω όσο μπορούσε, λειτουργικότητα στο να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα σε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει σε όλη την Ελλάδα. Και είμαστε η ΠΕ, η οποία έχει δεχτεί την περισσότερη πίεση όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία με την επιδημιολογία του κορονοϊού. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν και, και το πώς θα λειτουργήσει μέχρι τις 20. Θα τα πούμε, φαντάζομαι, ξανά. Πάμε και σε 2-3 ακόμη θέματα. Γιατί έχουν και αυτά την αξία τους, η ζωή προχωράει. 23 Απριλίου, τόσα χρόνια είστε στην αυτοδιοίκηση. Έχετε ξανακάνει αποχιονισμό? Να γελάσουμε και λίγο. Όχι, κύριε Λάξο. Θυμάμαι, δούλευα στην Ένωση Αγροτικών Εταιρισμών. Ναι. Ήταν αρχές Απριλίου, ή 7 ή 8. Ναι. Ήταν πριν κάνα 15-16 χρόνια ήταν. Και είχε ρίξει κανένα 80 πόντους χιόνι. Ήταν 7 ή 8 Απριλίου. Και την επόμενη μέρα έκανε εξαστεριά και πάγωσε όλα τα μήλα εκείνη τη περιοχή μα. Τα μήλα πάγωσαν και τώρα, μας λένε. Και πολλά μήλα θα συζητήσουμε για τα μήλα. Λοιπόν. Δεν, όχι, 23 Απριλίου ποτέ. 23 Απριλίου ποτέ. Με 15 πόντους στο γράμμο. 15 πόντους είχε. Στην Κοτήλη είχε. Εντάξει. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα από πλευρά των υπηρεσιών και τη πιέση των Καστοριάς, γιατί δεν θέλω να δικήσω καταστάσιο. 4 με 5 διαφορετικές ημερομηνίες από χιονισμό και στην περιοχή του Γράμμου, αλλά και στην περιοχή της Κλεισούρας, αλλά και στην περιοχή, ξέρω εγώ, του Βιτσίου, όπου χρειάστηκε. Δηλαδή λειτουργούσαν οι υπηρεσίες μας, όλες οι υπηρεσίες λειτουργήσαμε με προσωπικό ασφαλείας, αλλά υπήρχε, ας πούμε, ο γνώμονας, αυτό που λέμε, η εξυπηρέτηση των πολιτών μας. Έτσι, εδώ και από την πρώτη μέρα, από τις 13 Μαρτίου, δεν επιτρέπουμε την είσοδο των πολιτών για λόγους προστασίας, αλλά η εξυπηρέτηση υπάρχει από τους υπαλλήλους που κατεβαίνουν κάτω. Το ΚΕΠ που είναι στο Δήμο λειτουργεί από εξωτερικούς χώρους. Ναι. Από χιονισμό πάντως 23. Δεν έχετε Απριλίου, ξανακάνει ποτέ? Δεν έχω ξανακάνει. Πίστευτε. Εγώ τουλάχιστον από το. Από τότε που είστε εκεί στην Ομαρχία. Πριν πάμε στο θέμα της λίμνης, επειδή έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, το συζητούσαμε και με τον κύριο Τσικαλάγια νωρίτερα, για τις δομές φιλοξενίας των μεταναστών, επειδή είστε τώρα πανελλαδικά και μάλιστα παίρνουν και άλλες διαστάσεις, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν είδατε τα, και τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Πολλές από αυτές τις δομές ήταν. Πώς να το πω τώρα και όπως τα γράφουν και. Τι να δούμε όσον αφορά τις δομές, ναι. Οι δομές αυτές υπάγονται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Με ρωτήσατε και χθες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και χθες που με ρωτήσατε, ήθελα να το επιβεβαιώσω. Πήρανε τηλέφωνο ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας, της προϊσταμένη που έχω εδώ κάτω στην Αθήνα. Ναι. Έχει να κάνει με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι οποίοι από την πρώτη μέρα που είχε ξεκινήσει όλη η ιστορία, δηλαδή από 10-12 Μαρτίου η όλη ιστορία. Έχουν επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους που υπάρχουν στα ξενοδοχεία τα οποία υπάρχουν στην Καστοριά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι 3 είναι τα ξενοδοχεία τα οποία φιλοξενούν αντίστοιχες δομές. Και έχουν αυτή επιμέλεια και την ευθύνη όσον αφορά τη λειτουργία, αλλά και το αν συμβεί κάτι, το να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ΕΟΔΗ. Δηλαδή, η δομή, κάθε δομή που λειτουργεί έχει έναν υπεύθυνο. Υπάρχουν 3 υπεύθυνοι λοιπόν, σε συνεργασία και με τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, αλλά κυρίως οι υπεύθυνοι των δομών. Έχουν επικοινωνήσει από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, έχουν την εντολή όσον αφορά αν συμβεί κάτι να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΗ και έχουν αυτή την ευθύνη όσον αφορά αν συμβεί κάτι να επικοινωνήσουν και να ενεργήσουν αντίστοιχα και ανάλογα. Όσον αφορά τώρα την τήρηση των μέτρων, δηλαδή, εάν ας πούμε
πρέπει να βγαίνουν έξω ή όχι, και αυτοί όπως και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, εφόσον χρειαστεί για κάτι αναγκαίο δηλαδή, μετακινούνται με κάποια χαρτάκια τα οποία τους τα δίνει πάλι ο υπεύθυνος δομής. Και τον έλεγχο αυτών των μέτρων τον κάνει η αστυνομική διεύθυνση. Γνωρίζουμε λοιπόν αν έχουν γίνει τεστ σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί εχθές υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, τουλάχιστον για την Κορυσό του υπευθύνου, ότι ένα έχουν γίνει. Που αφορούσε την Κορυσό, είπε ότι όλα τα τεστ ήταν αρνητικά. Απλώς τώρα πιθανόν αυτά να γίνανε με πρωτοβουλία της ίδιας της δομής. Δεν το ξέρω. Δεν για τις άλλες δύο δομές δεν ξέρουμε κάτι. Μόνο ο κύριος Δρίγας έχει κάνει μια δήλωση. Δεν έγινε μέσω του νοσοκομείου. Δηλαδή έγινε μάλλον μέσω της δομής, με πρωτοβουλία της δομής. Δεν το ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο είναι. Κοιτάξτε, προληπτικό τεστ έχουμε να τσουλεί. Προληπτικό τεστ το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, τουλάχιστον η γενική οδηγία του ΕΟΔΗ δεν το δίνει, ας πούμε, ως οδηγία. Ας πούμε. Δεν το δίνει, ειδικά μια περίοδο που δεν υπήρχε δυνατότητα από πλευράς εργαστηρίων να εξετάσουν πολλά δείγματα. Θυμάστε πολύ καλά, πριν 15-20 μέρες, στέλνανε κάποια τεστ, κάποια δείγματα του νοσοκομείου και φώνησαν τα αποτελέσματα μετά από 2-2,5 μέρες. Γιατί υπήρχε αδυναμία να εξυπηρετήσει. Ήταν δηλαδή στο πικ η όλη εξέλιξη του κορονοϊού. Τώρα δεν ξέρω, όλα τα δείγματα είναι πια στην Ακοζάνη, στο Μωμάτσιο. Από σήμερα, κύριε Νατσούλη, από σήμερα, γιατί βγήκε ανακοίνωση με πριν 5-6 μέρες ότι ξεκίνησε η λειτουργία του εργαστηρίου και όντως είχε ξεκινήσει. Ήταν το φορμάρισμα της λειτουργίας, ένα. Και η διαπίστευση, γιατί όλα τα εργαστήρια πιστευμένα, όλα τα μέρες από σήμερα, ήδη χθες επικοινώνησε ο υπεύθυνος του Μοριακού Εργαστηρίου από Κοζάνη, από το Μαμάτσιο, με το νοσοκομείο της Καστοριάς, και από σήμερα ό,τι δείγματα θα σταλθούν, θα σταλθούν στην Κοζάνη. Από σήμερα ξεκινάει όλη. Από σήμερα επίσημα δηλαδή και διαπιστευμένα ξεκινάει η λειτουργία του Μοριακού Εργαστηρίου του νοσοκομείου του Μαμάτσιου, το οποίο το είχε προμηθεύσει η περιφέρεια της Μακεδονίας με τον κύριο Κωνσταντίνη. Και ο φίλος μας ο Βασίλης εδώ σας ρωτάει, με το χέρι στην καρδιά, είστε ευχαριστημένος για το πώς αντιμετώπισε η κεντρική κυβέρνηση την κεντρική διοίκηση την Καστοριά. Θυμίζω ότι μέσα στις γιορτές είχαμε και μια παρέμβαση του Μητροπολίτη που είπε ότι η κυβέρνηση δεν βοήθησε όσο θα έπρεπε την Καστοριά. Θέλω λοιπόν να μας πείτε κι εσείς, με το χέρι επαναλαμβάνω στην καρδιά, όπως το ζητάει εδώ και ο κρατής μας, είστε ικανοποιημένος? Κύριε Νατζούλη, τα μέτρα που πάρθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση τα είδαμε και σε μια διαδικασία τα οποία απέδωσαν και φέρανε. Εγώ το παράπονο μου είναι ότι σε αυτό το 40ήμερο κάποιος θεσμικός παράγοντας, οι οποίοι έχουν πάει, ας πούμε, σε άλλες περιοχές που είχαν αντίστοιχα προβλήματα. Άμεσα. Ναι, ναι. Θα ήθελα στους θεσμικούς παράγοντες που από το κέντρο επιχειρήσεων, δηλαδή που εκπροσωπούν, είτε αυτό λέγεται Υπουργείο Υγείας, είτε Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είτε ΟΔΗ, ας πούμε, θα θέλαμε έτσι θεσμικός παράγοντας, γιατί δύο φορές ήρθε το κλιμάκι στο νοσοκομείο Καστοριάς, μία 13 Μαρτίου και μία δεν θυμάμαι τέλη Μαρτίου. Θα, έστω και για ψυχολογικούς λόγους, θα το ήθελα ο Καστοριάς να υπήρχε, ας πούμε, στην Καστοριά κάποια στιγμή. Στην κρίσιμη περίοδο να παραστεί και για ψυχολογικούς λόγους και μόνο να τον βλέπαμε να ήταν δίπλα μας. Υπήρχε η συνεργασία, υπήρχε, ας πούμε, αυτό και όλα. Δεν είδαμε κάποιο θεσμικό παράγοντα. Δεν είδαμε λοιπόν κανένα παράγοντα. Από δεν την είδαμε άλλη πλευρά. Κύριε Νατσούλη, επαναλαμβάνω, αλλά υπήρχε πάντοτε και η συνεργασία και η συνεργασία. Ωραία. Τώρα, από την άλλη, βοήθεια στο νοσοκομείο, άμεση κινητοποίηση, γιατροί κτλ. Υπήρχαν δράσεις, κύριε Νατσούλη. Γι' αυτά είστε ευχαριστημένοι. Μην μηδενίζουμε τις προσπάθειες. Υπήρχαν δράσεις. Υπήρχαν δράσεις, επιτράπηκε, ξέρω εγώ, μέσα στο πλαίσιο των 2.000 προσλήψεων. Μπήκαν γύρω στα 7-8 άτομα στο νοσοκομείο. Μέσω των επικορικών μπήκαν και άλλα. Δηλαδή, μην μηδενίζουμε κάποιες προσπάθειες οι οποίες γίνανε από το κεντρικό του κράτους. Ναι. Απλώς το 40ήμερο, θεωρώ, έστω και για ψυχολογικούς λόγους, θα έπρεπε να υπάρχει μια παρουσία ενός θεσμικού. Ώστε να φανερώσει στους πολίτες αυτού του νομού ότι το κράτος είναι εδώ μαζί σας. Οι οποίες βοήθησαν και την πιέψουν Καστοριά. Ναι. Και εθελοντικά, δηλαδή, βοηθήσαν πολύ, κυρίως τις δομές του νοσοκομείου. Άρα θέλατε αυτό τον κόσμο εδώ να είναι το κράτος ουσιαστικά εδώ, για να πει τους πολίτες ότι το κράτος είναι εδώ δίπλα σας, μην αγχώνεστε ό,τι χρειάζεται. Υπήρχε, σας λέω, απλώς εντάξει, τώρα δεν μπορεί να μην βόλεσε το παρουσία, πρόγραμμα. Τώρα πάμε λίγο εκεί για την λίμνη, γιατί μας ρωτήσαν πολύ για το θέμα αυτό και δεν ξέρω τώρα που θα έχουμε και την ελάφρυνση των μέτρων. Κλείνει η λίμνη? Σε λίγες μέρες θα κλείσει. Έχουμε ημερομηνία? Κοιτάξτε, η ημερομηνία έχει να κάνει σε σχέση δηλαδή με τις θερμοκρασίες. Ναι. Και όπως βλέπετε, ναι, παύρο εκτοξεύονται προς τα πάνω, βέβαια. Ναι, ναι. Είναι κάτι που το παρακολουθούμε, δεν θα πάρει πολλές μέρες, θα κλείσει. Ναι. Άρα έχει κλείσει, κοιτάξτε, για τους ερασιτέχνες. Καλά, για τους ερασιτέχνες έχει κλείσει. Τους κλείσαμε εμείς με τα οριζόντια μέτρα έκλεισε, ναι, και με κεντρική απόφαση. Ναι, ναι. Αλλά θα δούμε λίγο στις θερμοκρασίες. Άλλες περιόδους έκλεινε 2-3 Μαΐου. Θα το δούμε. Είναι
Κάτι θα το δούμε με τον ιχθυολόγο για να αποφασίσουμε. Δηλαδή, μέχρι αυτή. Είναι σύντομο, δηλαδή, δεν θα πάρει πολλές μέρες. Ναι. Πάντως, λέτε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και Πρωτομαγιά, μάλλον θα κλείσει. Ναι, κοιτάξτε, έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με τις θερμοκρασίες. Στη λίμνη ψαρεύουν οι ερασιτέχνες ψαράδες, έχουν ναι. και κάποιους επαγγελματίες. Είναι μια περίοδος η οποία θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όσον αφορά, γιατί είναι η περίοδος χρονική που γεννάνε τα ψάρια το γρυβάδι. Ναι. Και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει το γρυβάδι για την λίμνη της Καστοριάς. Κάποιοι κατά καιρούς έχουν δείξει μια συμπεριφορά έτσι όχι τόσο επαγγελματική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύουν αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο. Γιατί το ράσισμα των ψαριών, από ό,τι λένε, κρατάει μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Σε αυτή την περίοδο, δηλαδή, μόλις ανέβουν οι θερμοκρασίες, ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο των ψαριών θα ξεκινήσει και είναι και πιο εύκολο και να το ψαρέψει με διάφορους τρόπους. Δεν πρέπει δηλαδή να. Αν και νομίζω όλα τα ψάρια δεν είναι η ίδια περίοδος. Δεν είναι τα ίδια. Το γρυβάδι είναι κυρίως αυτή την περίοδο. Ναι, ναι, το γρυβάδι είναι τώρα, ναι. Και θα πρέπει για λόγους προστασίας να δούμε ποια είναι η ημερομηνία αυτή. Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Θα το δούμε άμεσα, δηλαδή θα πάρει πολλές μέρες. Δηλαδή μέχρι τέλη Μαΐου πιστεύω ότι θα. Μέχρι τέλη Απριλίου πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει την απόφαση. Και θα κρατήσει περίπου. Κρατάει 40 με 50 μέρες. 40 με 50 μέρες. Ας ελπίσουμε ως τότε τα πράγματα να έχουν να ομαλοποιηθεί γενικότερα λίγο, γιατί δεν αρκεί να κλείνουν, να ανοίγουν λίμνες. Το θέμα είναι ο κόσμος να χαίρεται την ζωή γύρω του και δεν ξέρω με ποιον τρόπο να το κατορθώσουμε φέτος. Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο να πω όσον αφορά με το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί κυρίως στις δεντρώδεις καλλιέργειες, για τη μυλοκαλλιέργεια μιλάω, αλλά και για κάποια κεράσια, για κάποια αχλάδια. Έχει γίνει από τους γεωπόνους του Δήμου η αναγγελία ζημίας, η οποία λόγω κορονοϊού έχει έρθει μια διαταγή που λέει ότι διαρκεί 25 μέρες και όχι 10 ή 15 μέρες. Οι γεωπόνοι του Δήμου Καστοριάς, εγώ γεωπόνος του Δήμου Καστοριάς είμαι τώρα, είμαι σε ειδική άδεια, έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους προέδρους των τοπικών. Ναι. Υπάρχουν κάποια έντυπα τα οποία θα συμπληρωθούν χωρίς να πληρώσουν τέλη ή όχι. Και αυτά τα έντυπα θα σταλούν στην Κοζάνη. Αχα. Υπάρχει ήδη επικοινωνία, θα βγει σύντομα δελτίο τύπου από το Δήμο Καστοριάς που θα εξηγεί τύπος κτλ. Είναι μια κρίσιμη χρονική περίοδος για τη μυλοκαλλιέργεια, γιατί βλέπουμε ότι ο καιρός δεν έχει εξομαλυνθεί. Είναι η πιο κρίσιμη έγινε περίοδος. Έγινε ζημιά σήμερα, κύριε Σαββόπουλ, τι σας είχαμε λένε. Σήμερα δεν είχαμε ζημιά. Οι προηγούμενες μέρες που έκανε παγετό, δεν ξέρουμε τι ζημιά έχουν κάνει. Θα βγουν αναγγελίες τώρα από τον ΕΛΓΑ, γιατί μας δώσουν. Έχει γίνει η αναγγελία. Έχει είναι μέχρι, αναγγελία. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 11 Μαΐου, 25 μέρες κρατάει. Πριν δύο μέρες πρέπει να γίνει η αναγγελία. Μέχρι τις 11 Μαΐου έχουν το δικαίωμα σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών να συμπληρώσουν το έντυπο, το οποίο θα αποσταλεί στον ΕΛΓΑ. Ήδη ο κύριος Βρόντος, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, είναι να έρθει αυτές τις μέρες. Τώρα λόγω καιρού δεν ήρθε. Δηλαδή, αν αύριο είναι καλύτερος ο καιρός, πιθανό να κάνει αυτό που λέμε μια. Αυτοψία. Μια πρώτη έτσι επίσκεψη στα αγροκτήματα για να δει μια πρώτη εικόνα, αλλά είναι, καταλαβαίνετε, μια ιδιαίτερη έτσι δύσκολη εκτίμηση και αυτό που θα εκτιμηθεί θα φανεί μετά από 15-20 μέρες. Ελπίζουμε να μην έχουν ζημία. Ευχόμαι να μην πάθαν ζημίες. Δηλαδή 23 Απριλίου τώρα να πάθαν ζημίες η μυλοπαραγωγή με αυτό το χιονιά και την παγωνιά. Τι να πω. Τι να πω. Ψαράδες μας τηλεφωνούν, λογικά ερασιτέχνες, παρατηρούν ότι εδώ και μέρες τα ψάρια γεννάνε. Οπότε υποστηρίζουν ότι ίσως θα έπρεπε ήδη να έχει κλείσει η λίμνη. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Παρατηρούν ότι ήδη εδώ και 15 μέρες θα ψάρια γεννάνε. Με τον κύριο Σωτηριάδη, μιλάω με τα παιδιά, θα μιλήσουμε. Ωραία. Πολύ σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και τα ξαναλέμε με την πρώτη ευκαιρία, κυρίως κοντά στις 27 του μήνα. Γιατί επαναλαμβάνω, για τη Μεσοποταμία αύριο 6 το πρωί, τέλος η καραντίνα. Τέλος τα περιοριστικά μέτρα. Δεν θα τη λέμε, συγγνώμη. Δεν ήθελε ποτέ ο κύριος Σαββόπουλος να τη λέμε. Λοιπόν, και 27. Η περίοδος έκταξης ανάγκης. Και centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.